Τα συναισθήματά μου είναι ανακατεμένα ακόμα, καταλάβατε. Έχει απ' όλα. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το ανακάτεμα. Θέλουν όλα μαζί έτσι να ξεσπάσουν, αλλά δεν, γιατί είναι ανάποδα. Είναι και χαρά, γιατί είναι η χαρά, ας πούμε, της ξεκούρασης μετά από μία χρονιά. Η χαρά ότι γίνεται ένα νέο βήμα εκτός τηλεόρασης, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ταυτόχρονα είναι η συγκίνηση για το τέλος της εκπομπής, για το τέλος της εκπομπής, τα 5 χρόνια του αποχωρισμού. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο όλα μαζί. Ευτυχώς κατάφερα στην εκπομπή και ήμουν σαν να ήμουν λοβοτομημένος, δεν καταλάβαινα ποιος έμπαινε, ποιος έβγαινε, ποιον χαιρετούσα, τι συνέβαινε. Ήταν λίγο παραπανίσια φορτισμένο μάλλον από τις προηγούμενες φορές. Θα κρατήσω τη χαρά βέβαια. Είναι κρατάτε φρικτό. Από το καλό μεσημεράκι. Κρατάω την ευκαιρία που μου δόθηκε να κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι με την παρέα μου. Ο Νίκος θέλει να κάνει ένα τηλεοπτικό διάλειμμα. Μια παύση πάω να κάνω. Θα δω τώρα πώς θα βγει, αλλά μια παύση. Ντύθηκες και συναισθηματικά. Με τάραξε πάρα πολύ, ζέδε μακρυπούλια. Τι σουκ. Μόνο που ήρθε και την είδα, με τάραξε πάρα πολύ. Με αυτή συγκινήθηκα, το πιστεύετε. Που είναι αδιανόητο, α πούμε, είναι και απέναντι μου. Ήταν παλιά, τώρα πια μόνη. Συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί ήταν ένα πολύ οικείο πρόσωπό μου και επειδή όντω. Τις 2 τελευταίες μέρες μιλούσαμε στο τηλέφωνο και της έλεγα, μου έλεγε πώς είσαι, και της λέω, δεν ξέρω τώρα να σου πω κάτι, έχεις ένα σφίξιμο.